Με την εφαρμογή του συστήματος των άμεσων συναλλαγών, θα μπορεί ο κάθε καταναλωτής να εισέρχεται σε ένα κατάστημα, να μέσω του κινητού του τηλεφώνου να κάνει τις αγορές, σκανάροντας το QR των προϊόντων, να πληρώνει. Το barcode ακριβώς, να πληρώνει, να έρχεται ηλεκτρονικά η απόδειξη άμεσα πάλι πίσω στο κινητό του και συνέχεια να φεύγει χωρίς να περάσει τη διαδικασία του ταμείου και βέβαια με ασφάλεια, αλλά αφού μόνος του θα ελέγχει και θα επικυρώνει τη συναλλαγή. Δηλαδή με κάρτα τηλέφωνο. Ακριβώς. Η ηλεκτρονική τεχνολογία και οι χρήστες βλέπετε ότι μπαίνουν καθημερινά στη ζωή μας. Σήμερα μπορούν να στείλεις χρήματα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να πάει σε άμεσο χρόνο, σε χρόνο τετέ που λέμε, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα μπορεί να πάει μια συναλλαγή στο Λονδίνο ή στο Παρίσι. Ενώ πριν πόσο χρειάζονταν. Χρειαζόταν 3-4 μέρες ανάλογα με την κάθε τράπεζα το βαλέρ το οποίο διέθετε. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια εξέλιξη και σε αυτό το τομέα, όπως τόσες εξελίξεις και τόσα νέα έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ειδικά στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και στις συναλλαγές, είτε αυτό έχει να κάνει με επιχειρήσεις, είτε με ιδιώτες, γενικότερα θα έλεγα τις συναλλαγές. Τώρα λοιπόν μπαίνει στη ζωή μας και η άμεση πληρωμή, αυτό δηλαδή που σκανάροντας μέσω του κινητού σου τηλεφώνου τον barcode του προϊόντος το οποίο θέλεις να πάρεις, μπορείς να φύγεις και να μην πας ούτε καν ταμείο. Αυτό πραγματικά δείχνει να είναι πάρα πολύ χρήσιμο, να είναι εύκολο, γιατί δεν θα περιμένεις ακόμα και την ουρά στο ταμείο, εάν και εφόσον κάνεις μια τέτοια επιλογή. Βεβαίως να είναι συνδεδεμένο με το λογαριασμό σου και από εκεί να προφάτε άμεσα το ποσό και να γίνεται πληρωμή, να ενημερώνεται και αδέα άμεσα, έτσι ώστε να γίνεται δηλαδή όλο σε ένα άμεσο χρόνο, από την πληρωμή, την διαδικασία, όλοι. Κοιτάξτε, ό,τι γίνεται πιο σύντομα και διευκολύνει τη ζωή μας, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Όλοι το θέλουμε αυτό. Φαντάζεστε πώς είμαστε πριν από 6-7 χρόνια, όταν πηγαίναμε διαζώσεις στις τράπεζες για να μπορέσουμε να καταθέσουμε για να κάνουμε οτιδήποτε μια συναλλαγή με το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα λοιπόν όλα γίνονται μέσα από τον υπολογιστή μας, από το κινητό μας, από το σπίτι μας, από την επιχείρησή μας. Αυτό είναι κέρδος τεράστιο χρόνου καταρχήν, γιατί ξέρετε το πιο πολύτιμο πράγμα τελικά είναι ο χρόνος και πώς θα τον διαχειριζόμαστε αυτόν έτσι ώστε να φέρουμε χρήσιμα αποτελέσματα στη λειτουργία μας και να μην ταλαιπωρούμαστε. Οπότε θα είμαστε και μια κοινική τράπεζα. Ναι, βέβαια θα είμαστε μια κινητή τράπεζα. Βέβαια πρέπει να υπάρχει και ταμείο ανάλογο, να υπάρχει δηλαδή χρήμα. Γιατί αν δεν υπάρχει χρήμα, τότε τι μπορεί να σου προσφέρει ευκολία. Οι εφαρμογές τις έχουν ήδη μέσα τα τραπεζικά συστήματα που συνδεόμαστε με το κινητό μας. Δηλαδή, κάθε τράπεζα την οποία εμείς συνδεόμαστε να κάνουμε τη συναλλαγή διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό, δεν χρειάζεται ο καταναλωτής να κάνει τίποτα άλλο. Απλώς θα τα σκανά, δηλαδή. Απλώς να έχει τους κωδικούς, ακριβώς και βασικά να έχει τους κωδικούς μέσα στην τράπεζά του. Τους κωδικούς διασύνδεσης. Όπως δηλαδή τώρα γίνεται το σκάν στο πιστοποιητικό, ακριβώς. Και σκάν στις αγορές. Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι νέα τεχνολογία. Σας είπα ότι κάθε ένας από εμάς θα είναι και μια μικρή τράπεζα. Το κινητό δηλαδή θα εκτελεί πλέον και χρέη τραπεζίτη.